το τελευταίο μέρος και όπως κάθε φορά που τελειώνει η παρέλαση, εμείς πλησιάζουμε εκεί την εξέδρα. Βέβαια, όταν βλέπει κανείς μπροστά του τον αγαπημένο Αντώνη Βαζανέλη, πώς να μην ξεκινήσει με ευχές και δηλώσεις και ένα γλυκό φιλί από εκείνον. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε κι εμείς, καταγράψαμε όλα όσα μας είπαν, όλοι εκεί οι φορείς που βρέθηκαν, για να δώσουν το στίγμα της επικαιρότητας αλλά και της ημέρας μνήμης και διδαχής, όπως είπαμε. Και να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, από τώρα ότι αύριο θα έχουμε το πρώτο κομμάτι από τη συνέντευξη που μας παρεχώρησε ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Σάββατο απόγευμα, όπου περιελάμβανε την παρουσίαση δύο νέων υποψηφίων βουλευτών, υποψηφίων δημοτικών του συμβούλων. Είναι η κυρία Μαρία Βάλα και ο Μανώλης Κουλιάς. Αμέσως μετά θα δούμε το έθιμο του μπακαλιάρου. Μπακαλιάρου μαγειρευτού με πράσα, πανέμορφος λεμονάτος, αλλά μπακαλιάρος με το κουρκούτι, τηγανιτός με σκορδαλιά. Έτσι, για να δούμε, ήξεραν οι φίλοι γιατί συνηθίζεται κάθε χρόνο να γίνεται κάτι τέτοιο και να απολαμβάνουμε το κυριότερο δηλαδή φαγητό να είναι αυτό, σύν ό,τι άλλο εσείς επιλέξετε. Επίσης, να πούμε ότι αύριο θα δούμε φυσικά τα δύο αποσπάσματα από τους χορούς του Λυκείου Ελληνίδων, φουστανέλες, φορεσιές που παρήλασαν εκεί μπροστά μας και που πάρα πολλοί κόσμος συγκινήθηκε και χειροκρότησε. Λεβέντικοι χοροί, όπως ταιριάζουν σε μια τέτοια ξεχωριστή εθνική επέτειο. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης λέει στη Δημοκρατική της Ρόδου: «Το Κινάλ δεν πρόκειται να γίνει βολικό συμπλήρωμα κανενός». Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στο Αιγαίο. Νίκος Διακίδης, στο χέρι μας είναι όλα. Και Τάση Ιωαννίδη Χατζημάρκου, ο Αντώνης, η Αλεξία και η Στέλλα είναι οι πιο σκληροί κριτές του πατέρα τους, του Περιφερειάρχη δηλαδή. Πιο κάτω, συμπληρωματική ανάκριση για τη δολοφονία το Πολούδη. Ο Δήμος Καρπάθου εντυπωσιάζει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού. Γιώργος Κατζημάρκος κατατσιρώνει για Καστελόριζο εγκληματικό το timing της δήλωσης. Και νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι. Και δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση, όπως είπα και νωρίτερα, του Γιώργου Βαρεμένου, δημοσιογράφου κάποτε, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί στη Μελβούρνη, που έφαγε τέτοιο γιουχάρισμα, του είπαν τέτοια λόγια. Και αλήθεια, κύριε Βαρεμένε, πιστεύετε ότι κάπου εκεί ήταν χρυσαυγίτες, εκεί στη Μελβούρνη, στην Ομογένεια? Όχι, αγαπημένε, είναι ότι αυτό και εσείς και ο κύριος Τσιρώνης και όλοι οι υπόλοιποι που πετάτε κάποιες ρουκέτες και πραγματικά μας ξαφνιάζετε με δυσάρεστο τρόπο, κάτι τέτοιο θα το βιώνετε. Αλήθεια, ο κύριος Τσιρώνης πού πήγε, να το πω άλλη μια φορά, πού παρέστη για να περάσει εκεί την ημέρα της Εθνικής Επετείου? Φαντάζομαι ότι τώρα θα το καταλαβαίνετε, και αν δεν το καταλαβαίνετε την ώρα που το λέτε και βρίσκετε ένα εκατομμύριο φράσεις για να εξηγήσετε μετά αυτό που δεν έπρεπε να υποθεί, και έχει δίκιο και ο Περιφερειάρχης στο κατάλληλο αυτό timing, θα το καταλάβετε από τις αντιδράσεις του κόσμου. Εμείς κλείνουμε με τις δηλώσεις εδώ των τοπικών αρχών. Αύριο και πάλι καινούργια θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Τρέχουμε καθημερινά για όλους εσάς και όπως βλέπετε κάποιες φορές, που θα γίνουν περισσότερες τώρα, και το Σαββατοκύριακο. Καλή και όμορφη συνέχεια σε όλους και του χρόνου να είμαστε και πάλι καλά, να ζήσουμε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Και αύριο στο τηλεοπτικό μας ραντεβού, εδώ και πάλι μαζί στο Αιγαίο TV. Γεια σας! Καλημέρα, χρόνια πολλά! Να είσαι καλά, να σε χαίρομαι! Και του χρόνου μας με υγεία! Να είσαι καλά, να είσαι καλά! Ευχαριστώ πολύ! Τιμή είναι δική μου που παραβρίσκομαι σήμερα εδώ. Σήμερα, όσο γνωστό, είναι διπλή γιορτή. Γιορτάζει ο Χριστιανισμός, γιορτάζει η πατρίδα. Για 198 χρόνια αποτείουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας για την ελευθεριά που μας χάρισαν. Τώρα για τα νιάτα της καλή μου, τι να πω, ελπίδα και περηφάνεια. Χρόνια πολλά, Αγιοπελαγίτες, χρόνια πολλά, Έλληνες όπου γης. Το χειρώνει τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η θέση μου. Όποιος διαβάσει τη συμφωνία, στο συμπέρασμα αυτό θα καταλήξει. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας. Αυτό το τραγούδι δημιουργεί σε πολλούς αυτή την αντιπαράθεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν φταίει το τραγούδι. Φταίμε εμείς οι οποίοι θέλουμε για λόγους μικροκομματικούς να δημιουργούμε εντάσεις. Σιγά σιγά θα ξεπεραστεί και αυτά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες.
εκπροσωπώντας στην καλή μνώμη μας τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω, να δηλώσω ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Εθνική Παλιγενεσία, μας εμπνέει σήμερα και μας δείχνει το δρόμο για μια νέα αναγέννηση του κράτους μας, για μια πραγματική αλλαγή η οποία δεν αργεί να έρθει. Ως δωδεκανήσι από τη Μεγίστη, τη Ρο και τη Στρογγύλη μέχρι το Αγαθονήσι, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ενωμένοι θα διαφυλάξουμε όλα τα ιδεώδη και τις αρχές της πατρίδας μας όπως πρέπει. Σήμερα η νεολαία της Καλύμνου μας έκανε υπερήφανος και θέλω να ευχηθώ σε όλους δύναμη και ελπίδα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα, μια όμορφη εθνική γιορτή, μια όμορφη παρέλαση. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσους έχουν διοργανώσει σήμερα αυτή την όμορφη παρέλαση. Είδαμε τη μαθητιώσα νεολαία μας, είδαμε τα αθλητικά μας και τα αγωνιστικά μας σωματεία, είδαμε το στρατό μας, ο οποίος εμπνέει ασφάλεια και δύναμη σε όλους μας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν Βαγγέλιδες και Βαγγελίτσες. Χρόνια πολλά και καλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος ως Καλύμνιος που διαθέτουμε τέτοια νεολαία. Επίσης θέλω να πω ότι μια χαρά τα είπε ο Μακρυγιάννης και τα έγραψε, μια χαρά τα είπε ο Κολοκοτρώνης και επίσης τα έγραψε. Ελπίζω και θέλω οι δηλώσεις των πολιτικών από το Καστελόριζο έως τη Θράκη να είναι επίσης μια χαρά. Πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κυρία Ψερομπά. Ημέρα μνήμης και επιδαχής. Σαφώς, γιορτάζουμε για εκείνους που με την αγωνιστικότητά τους και τον ηρωισμό τους μας άφησαν μια Ελλάδα μεγάλη, μια Ελλάδα που πιστεύουμε σε αυτήν, και ο θωρακισμός που μας έκαναν στους νεότερους Έλληνες είναι τέτοιος που αδιαφορούμε και περιφρονούμε τις δηλώσεις των εξωτερικών μας εχθρών αλλά και των εσωτερικών μας. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Τσιρόνη, κυρία Ψαρομπά, και το ότι το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο? Απαράδεκτος. Αυτός δεν θεωρείται προδότης που λένε, φωνάζει ο κόσμος, προδότης. Είναι εχθρός της πατρίδος. Κάλιστα. Τα υπόλοιπα το θα τα αναλύσουμε. Το Καστελόριζο έχει την προσωπική του ιστορία. Με την κυρά της Δρό. Και τις προσωπικές θυσίες των κατοίκων της Καστελορίζου. Και είναι ανεπίτρεπτο ένας Έλληνας να μιλά κατά αυτόν τον τρόπο για το Καστελόριζο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Το μήνυμα της Επανάστασης του 1821, μακάρι να ακούγεται κάθε μέρα και πιο δυνατά σε όλο το Αιγαίο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συμπατριώτες μας, είτε μένουν στην Ελλάδα είτε μένουν στο εξωτερικό. Καλά να είμαστε όλοι κάθε χρόνο να το γιορτάσουμε με όσο πιο πολύ δύναμη μπορούμε. Κύριε Μαγκάκη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Όπως και τότε και σήμερα, καλή ελευθεριά στο έθνος. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και ευχές από την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με την παράδειξη του κυρίου Γλινού, η Παπαδικουλιά. Είναι συμπατριώτησά μας, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ελάτε, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια μας πολλά, ολονό. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Είναι μεγαλύτερη θρησκευτική και εθνική γιορτή της χώρας μας. Τιμούμε το λαό μας εκείνη τους ήρωες εποχής εκείνης του 1921 και εύχομαι ο καθένας από εμάς να τιμήσει αυτούς τους ήρωες με την πράξη ζωής του, την καθημερινότητά του και τις επιλογές του. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Σταυλά, το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Διπλή γιορτή σήμερα, θρησκευτική βέβαια και εθνική, του Ευαγγελισμού. Χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, στις Βαγγελίτσες μας και βέβαια η εθνική μας επέτειο. Τιμούμε και αποτείουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της ελευθεριάς, σε όλους εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε πραγματικά εμείς ελεύθεροι σήμερα. Και ευχόμαστε να είμαστε πάντα ελεύθεροι. Πάντα ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Άρης Γιαννακόπουλος από την Ένωση Κεντρών. Χρόνια σας πολλά. Σας μεταφέρω τις ευχές της Ένωσης Κεντρών και του Προέδρου της, του Λεβέτη.
η Επανάσταση πέτυχε και με την ωραία τρέλα των αγωνιστών, αλλά και με τις σωστές συμμαχίες και την καλή διπλωματία. Είναι εποχή που πρέπει να προσέχουμε την κάθε μας κίνηση και την κάθε μας κουβέντα. Και του χρόνου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Βάλα από την Ένωση Καλλινίων Ρόδου, ο Άγιος Σάββας, αλλά και υποψήφια δημοτική σύμβουλος πια με την παράταξη του Γιάννη Γαλουζή. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Είναι πραγματικά διπλή γιορτή και για τους Καλλίνιους ιδιαίτερα σημαντική, διότι Καλλίνιοι και από άποψη θρησκευτική, αλλά και από άποψη εθνική, από άποψη πατριωτική, είναι σε υψηλότατο έτσι, σημείο συνειδητά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, στα δωδεκάνησά μας, στην Ελλάδα μας που γιορτάζει σήμερα στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, να είμαστε καλά. Και το μήνυμα της ημέρας πρέπει από εδώ, από τα δωδεκάνησα, από την Κάλυμνο, που σήμερα είδα πραγματικά την πιο πατριωτική και συγκινητική για όλους παρέλαση, ειλικρινά. Εύχομαι χρόνια πολλά για όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου μας. Να είστε καλά. Κύριε Κάτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Μέρα μνήμης και διδαχής. Τις ευχές σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι η μέρα σήμερα για τους Έλληνες. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Και του χρόνου μας με υγεία. Με υγεία. Και ενώ ο κύριος Δήμαρχος χαιρετάει όλο τον κόσμο εδώ. Καλημέρα κύριε Καμπουράκη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά, με υγεία όλος ο κόσμος. Η μέρα σήμερα είναι όμορφη. Εκτός από την παρέλαση θα πλαισιωθεί και με εκδηλώσεις να μας χορέψουν τα παιδιά του Λυκείου Ελληνίδων, χώρους που είναι που αρμόζουμε στην ημέρα. Ακριβώς. Λεβέντικους δηλαδή. Χώρους, τα τσάμικά μας, τα ράγκα μας και τα λοιπά μας. Και ο κόσμος εδώ είναι χαρούμενος. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν ευαγγελίες να τις χαίρονται, ευαγγέλιδες, και γενικότερα όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Ακριβώς, που είναι το κυριότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Περιμένουμε να τους καμαρώσουμε.